ζωντανή σύνδεση με Βιέννη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δερμιτζάκη, Λευτέρης Δερμιτζάκης, κάτοικος Βιέννης. Κύριε Δερμιτζάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολες ημέρες για σας εκεί. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείστε στην Βιέννη. Έχετε μία επιχείρηση. Από το σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης, πόσο απέχει η επιχείρησή σας? Εμείς είμαστε γύρω στα 300 μέτρα από το σημείο της επιθέσεως. Και εμάς η πλατεία μας λέγεται Πλατεία Εβραίων, που έχει την πιο μεγάλη συναγωγή. Και φοβηθήκαμε πολύ ότι θα έρθουν και σε εμάς, γιατί ειδικά όταν ακούσαμε ότι είναι 8 με 10 τρομοκράτες, φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Τη στιγμή της επίθεσης, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα και να μας περιγράψετε τα πρώτα λεπτά, τη στιγμή της επίθεσης, πού βρισκόσασταν, κύριε Δερμιτζάκη? Εμείς είμαστε στο μαγαζί, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν τελευταία μέρα πριν της καραντίνας, είχε πολύ κόσμο και βοηθούσε κι εγώ και ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Ναι. Δεν κατάλαβα τι ήταν και μου στείλανε ένα μήνυμα που πυροβολισμοί κοντά σε εσάς. Δεν έδωσα σημασία. Μετά βλέπω μια γυναίκα και έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από τον κήπο μας. Και λέω: τι κλέφτης είναι? Μετά ακούω φωνές από την αστυνομία που λέει: μπέστε μέσα. Και κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό υπάρχει. Τους έβαλα όλους μέσα. Κλείσαμε τις πόρτες, τα κλειδώσαμε, τα φώτα τα κλείσαμε, τις κουρτίνες. Και περιμέναμε. Κύριε Δερμιτζάκη, 300 μέτρα από το σημείο της επίθεσης, είστε δίπλα δηλαδή, ένα τετράγωνο διαφορά. Ναι, ναι. Μπορεί και στο ίδιο τετράγωνο να βρίσκεστε. Ναι, και όταν μάθαμε, ακούσαμε ότι ήταν η συναγωγή, λέμε, όχ, θα έρθουν και σε εμάς. Γιατί και εμείς είμαστε η πιο γνωστή συναγωγή, δηλαδή ακριβώς δίπλα στο μαγαζί. Ναι, οπότε κλείσατε τις πόρτες, παρέμειναν όλοι οι άνθρωποι μέσα στο κατάστημα, σωστά? Ναι, ναι, μπήκαν όλοι μέσα, πειθαρχημένα, ήρεμα. Καθένας πήρε έκασε σε ένα μέρος, άλλοι στο υπόγειο, άλλοι στους καναπέδες, γύρω στα 50-60 άτομα. Η αστυνομία πότε έφτασε στο σημείο, μετά από πόση ώρα, άμεσα? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Η αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις. Σε εμάς ήρθε μετά από μία ώρα περίπου, δηλαδή η κόμπρα, τα κομάντος, ναι. Και μπήκαν μέσα να δουν ποιοι είμαστε, αν υπάρχει κανείς τρομοκράτης, αν είμαστε όμοιροι εμείς. Φύγανε, ξαναήρθαν πάλι μετά μία ώρα. Και μετά από 2 ώρες περίπου ήρθανε μόνιμα, που και εμείς μετά ηρεμήσαμε. Γιατί όταν έχεις μόνιμα μπροστά σου 7-8 αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκε κανείς μέσα από το κατάστημά σας, δεν έφυγε κάποιος, παραμείνατε όλοι εκεί για 2 ώρες. Όχι, παραμείναμε εκεί μέσα 8 ώρες. Για 8 ώρες. Ναι, δηλαδή εμείς μπήκαμε μέσα περίπου στις 9 και φύγανε πιο πολύ από τις 3. Γιατί πού να πάνε, αφού δεν ξέρανε πόσοι τρομοκράτες υπάρχουν, ήταν ένας ή πολλοί. Φοβόντουσαν. Το αίσθημα ασφάλειας. Μένετε μέσα. Το αίσθημα ασφάλειας στη Βιέννη ήταν έντονο. Μια από τις ασφαλέστερες περιοχές σε όλο τον πλανήτη, το κέντρο της Βιέννης. Κάτι το οποίο, κύριε Δερμιτζάκη, δεν το περιμένατε. Ποια είναι η αντίδραση των πολιτών σε μια τέτοια περίπτωση που ζουν σε μια ασφαλή περιοχή, η επόμενη μέρα, πόσο δύσκολη είναι? Ήταν όλοι τους, ήμασταν όλοι μάλλον για κλάματα. Όλοι πολύ θλιμμένοι, δεν βγαίνανε μέχρι το σπίτι. Αυτοί που βγαίνουν να κάνουν μια βόλτα, γιατί την άλλη μέρα άρχισε η καραντίνα, άλλο κακό γι' αυτό. Ναι. Ένα μήνα κλειστά τα μαγαζιά. Και ήταν πολύ θλιβεροί. Δηλαδή, χθες ήταν ένα σοκ. Σήμερα σιγά σιγά αρχίζει και συνέρχεται λίγο, αλλά ο κόσμος δεν έχει πια όρεξη. Αστυνομική παρουσία στους δρόμους έντονη. Τώρα είναι έντονη. Και βέβαια αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, από τη μία έχετε να αντιμετωπίσετε την τρομοκρατική επίθεση που δεχτήκατε και από την άλλη βέβαια το lockdown, καθώς έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα στην περιοχή σας. Ναι, ναι. Δηλαδή τα εστιατόρια είναι όλα κλειστά μέχρι ναι. Από τις 8 το βράδυ, μάλλον, συγγνώμη. Μετά τις 8 μετά δεν μπορεί να βγει κανείς έξω. Ναι. Τα εστιατόρια είναι κλειστά συνέχεια. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες είστε εκεί στην περιοχή? Πόσοι Έλληνες είστε στην περιοχή, η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή? Γύρω σε 2.000 είναι εδώ. Είστε 2.000. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Κύριε Δερμιτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ τους χαιρετισμούς μας. Και να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, βέβαια, στην επόμενη σύνδεση. Εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δερμιτζάκη.